Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μία μαρινάδα για το αρνάκι με αρωματική κατεύθυνση, το δεδρολίβανο. Ας το δούμε από πιο κοντά. Βάζουμε το ελαιόλαδο. Βάζουμε σκόρδο. Σκορδόλαδο που έχουμε φτιάξει. Από στο βιντεάκι, αν πάτε, μπορείτε να δείτε. Βάλαμε, είπαμε, ελαιόλαδο, σκόρδο με λίγο λάδι. Βάζουμε κρασί. Και εδώ έχουμε κάνει ένα ρεντιξιόν ξυδιού με το δεδρολίβανο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αποξηραμένα μυρωδικά, αν τα βάλουμε έτσι ξερά μέσα, σίγουρα αν τα τρίψουμε θα δώσουν ένα άρωμα, αλλά το περισσότερο άρωμα θα τα δώσουν αν τα κάνουμε ένα είδος μπλανσίρ, δηλαδή αν τα ζεστάνουμε λίγο, κάνουμε ένα ρεντιξιόν ξυδιού μαζί με τα φύλλα το δεδρολίβανο. Το άρωμα που δίνει είναι μοναδικό και παίρνουμε έτσι τη δύναμη από το μυρωδικό. Έτσι εμείς το κάναμε αυτό το μπλανσίρ σε ένα μπρικάκι με το ξύδι και το δεδρολίβανο και έτσι απελευθερώνει το άρωμά του και θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς είναι φυλακισμένο μέσα το άρωμα, ενώ έτσι είναι απελευθερωμένο. Έχει τεράστια διαφορά. Βάζουμε ένα φύγο δάφνης, λίγο καρότο. Εδώ πέρα θέλουμε, αφού δοκιμάσουμε, θέλουμε το ξύδι και το σκόρδο να είναι διακριτά. Δοκιμάζουμε. Ναι. Πιστεύω θέλει ακόμα λίγο ξύδι και λίγο σκόρδο. Η μαρινάδα μας είναι έτοιμη για 1-2 μερίδες αρνάκι. Φίλοι μου, μόλις κάναμε μία μαρινάδα για αρνάκι για 1-2 μερίδες και όπως έχουμε πει, τα υλικά της μαρινάδας δεν πάνε άχρηστα. Τα στρακίζουμε, τα σωρώνουμε, τα αλεύουμε, ανάλογα με τη μαρινάδα την κάνουμε και μία διαφορετική χρήση. Σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Ραντεβού ξανά στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο. Θα είμαι εκεί για σας και οτιδήποτε μέσα από εκεί σας φανεί χρήσιμο, για μένα θα είναι χαρά. Γεια σας!